Η μέρα ξεκίνησε όπως κάθε άλλη. Έφτασα στο γραφείο, χαιρέτησα τους συναδέλφους μου και κάθισα μπροστά στον υπολογιστή μου, έτοιμος να χαθώ στα emails και τις συσκέψεις που αποτελούν την καθημερινότητά μου. Ήταν Τρίτη, μια μέρα που δεν περίμενα να φέρει κάτι το ιδιαίτερο. Καθώς περνούσε η μέρα, έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό μου. Ήταν από τη Σοφία, μια συνάδελφο που μόλις είχαμε γνωριστεί πριν λίγες εβδομάδες. Η Σοφία ήταν η νέα προσθήκη στην ομάδα μας, με καστανά μαλλιά και μάτια που έλαμπαν κάθε φορά που μιλούσε για κάτι που την ενδιέφερε. Στο μήνυμά της, με ρωτούσε αν θα ήθελα να πάμε για έναν καφέ μετά τη δουλειά. Το στομάχι μου έκανε ένα κόμπο. Είχα ήδη προσέξει τη Σοφία από την πρώτη στιγμή που είχε έρθει στην εταιρεία, αλλά ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα έδειχνε ενδιαφέρον για μένα. Απάντησα θετικά και συνέχισα τη δουλειά μου, ανυπομονώντας για το τέλος της μέρας. Συναντηθήκαμε σε ένα μικρό καφέ στην άκρη της πόλης. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και φιλική, και το άρωμα του φρεσκοκομμένου καφέ γέμιζε τον αέρα. Καθίσαμε και αρχίσαμε να μιλάμε για τα πάντα. Τη δουλειά, τα χόμπι μας, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας. Ήταν σαν να είχαμε γνωριστεί χρόνια. Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε, και πριν το καταλάβω, η Σοφία είχε πλησιάσει αρκετά. Το βλέμμα της είχε μια ένταση που με έκανε να νιώσω μια ανεξήγητη έλξη. Χαμογέλασε και με ρώτησε αν θα ήθελα να πάμε μια βόλτα στο κοντινό πάρκο. Συμφώνησα και φύγαμε από το καφέ, περπατώντας χέρι-χέρι. Στο πάρκο, βρήκαμε ένα απομονωμένο σημείο και καθίσαμε σε ένα παγκάκι. Η Σοφία γύρισε προς το μέρος μου και με κοίταξε βαθιά στα μάτια. Χωρίς να το σκεφτώ, έσκυψα και τη φίλησα. Το φιλί μας ήταν απαλό στην αρχή, αλλά γρήγορα έγινε πιο παθιασμένο. Τα χέρια μου εξερεύνησαν το σώμα της και εκείνη ανταποκρινόταν με την ίδια ένταση. Η νύχτα μας βρήκε ακόμα στο πάρκο, κάτω από τα αστέρια, να μοιραζόμαστε κρυφές σκέψεις και επιθυμίες. Ήταν μια στιγμή που θα θυμόμουν για πάντα, μια νύχτα που άλλαξε τη ζωή μου. Η Σοφία και εγώ συνεχίσαμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον κρυφά στην αρχή, καθώς δεν θέλαμε να το μάθουν οι συνάδελφοί μας. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός, η σχέση μας έγινε πιο δυνατή και αποφασίσαμε να μην κρύβουμε πια τον ερωτά μας. Τώρα, κάθε μέρα που ξεκινάω τη δουλειά, ξέρω ότι θα έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που με καταλαβαίνει και με υποστηρίζει. Και όλα ξεκίνησαν από ένα απλό μήνυμα για έναν καφέ.